Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Θα πούμε για το Workbench της Amiga. Τι το διαφορετικό μας τσαμπουνάς. Μη βιάζεστε. Θα δείτε παρακάτω. Το λειτουργικό της Amiga, ως γνωστόν, είναι το Workbench. Είναι λοιπόν ο file manager του συστήματος, όπου έχει και αρκετές εκδόσεις. Ας σταθούμε όμως στις ορθόδοξες. Στην εικόνα αυτή θα δούμε την έκδοση 1.1 για την Amiga 1000. Το αμέσως επόμενο update για την Amiga 500, το 1.2. Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές στον οπτικό τομέα. Η μαγεία βρίσκεται στο background. Έπειτα έρθαν τα 2.0.4 και 5, στην 32-bit Amiga 3000, Amiga 500 Plus και 600, με γιουνιξοειδές look αυτή τη φορά στο γραφικό περιβάλλον. Παρατηρήσατε όμως κάτι? Δεν είναι τυχαία τα συγκεκριμένα screenshots. Μέχρι να τα αφομοιώσουμε, θα σας πω μια μικρή ιστορία. Στις 28 Ιανουαρίου του 1986, όσοι από εμάς ήμασταν στη ζωή, παρακολουθούσαμε με δέος το διαστημικό λεωφορείο Challenger στην προσπάθειά του να φύγει από την ατμόσφαιρα της Γης και να πάει στο διάστημα. Τρομερό γεγονός για την εποχή. Μια διαφορετική εποχή χωρίς ίντερνετ και βομβαρδισμό ειδήσεων. 90 seconds in counting, the 51L mission ready to go. Τα μίντια παγκοσμίως κάλυπταν το γεγονός και πέρα από τις τεχνολογικές πληροφορίες του επιτεύγματος, μας σύστησαν και το πλήρωμα. Διάφοροι άνθρωποι ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής και επαγγέλματος, όπου πολλοίς κόσμος τους γνώρισε και τους αισθανόταν οικείους. Ακόμα θυμάμαι πως στα σχολικά τετράδια στο δημοτικό ζωγράφισα το σκάφος και τους δύο πυράβλους του. Την ώρα της εκτόξευσης λοιπόν όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που ένα O-ring, το οποίο δεν ήταν σχεδιασμένο για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την παρούσα στιγμή, απέτυχε. Ο κόσμος πάγωσε στο ανατριχιαστικό θέαμα που αντίκρισε. Το Challenger και το πλήρωμά του πέρασαν στην αιωνιότητα. Η ώρα του τραγικού συμβάντος, 11:39. Όσοι λοιπόν παρατήρησαν τις εικόνες των Workbench πριν, ίσως να κατάλαβαν τη διαφορά στο εικονίδιο του ρολογιού. Οι προγραμματιστές άλλαξαν την ώρα σε εκείνη του τραγικού συμβάντος, ως φόρος τιμής για τα θύματα του πληρώματος.